Το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι όταν βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή δεν είχε τη δυνατότητα, δεν είχε θεσμούς, υποδομές και μηχανισμούς ώστε να κάνει μια δίκαιη κατανομή των βαρών. Και ήρθε απόλυτη κοινωνική και οικονομική καταστροφή, διότι όλα τα μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν, πέρα από την ιδεολογική στόχευση που είχαν να χτυπήσουν συγκεκριμένες κοινωνικές και οικονομικές κατηγορίες, βγάλαν οριζόντια φέτος από την ελληνική οικονομία και αυτό το πράγμα κατέρευσε, διέλυσε την ελληνική και οικονομία. Και αυτά τα μέτρα που παίρνετε εσείς, πώς είναι επιτρέψτε μου, κυρία Κατσίνη, κοινωνικά, γιατί σας, δεν το καταλαβαίνουμε. Μα δεν είπαμε εμείς ότι αυτά τα οποία νομοθετούνται ή ψηφίζονται είναι δίκαια κοινωνικά. Πώς δεν το, είναι εσείς το λέτε θα, συνέχεια, όχι, είναι η διαφορά σε μια κυβέρνηση, αλλά δεν το βλέπουμε. Εμείς προσπαθούμε ταυτόχρονα με τη διαδικασία και την τιμωρητική της δημοσιονομικής προσαρμογής η οποία μας επιβλήθηκε και το γνωρίζουν όλοι πώς μας επιβλήθηκε και από ποιους μας επιβλήθηκε και σε ποια ευρωπαϊκή οικογένεια ανήκουν τα κόμματα από τα οποία μας επιβλήθηκε να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που η Ελλάδα δεν έχει κτηματολόγιο, δασολόγιο, περιουσιολόγιο, τις ταμιακές τις μηχανές συνδεδεμένες με κομπιούτερ, το γεγονός ότι είμαστε οι τελευταίοι στη χρήση πλαστικού χρήματος για να υπάρχει διαφάνεια στις συναλλαγές σε σχέση όχι με άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά όλου του κόσμου. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που στην Αλβανία το λαθρεμπόριο των τσιγάρων και των ποτών το πατάσουν περισσότερο σε σχέση με την Ελλάδα. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που το ζήτημα της λαθρεμπορίας των πετρελαιοειδών που είναι 2 με 4 δις κατέτος, είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχουμε τοποθετήσει τους μοριακούς ιχνηθέτες όχι μόνο στα βιτιοφόρα και στα πρατήρια αλλά και στα δηληστήρια. Αυτά θα γίνουν και αν σε έναν χρόνο από τώρα με βάση τα χρονοδιαγράμματα αυτά. Η κυβέρνησή μας δεν τα έχει κάνει, εκεί θα λέμε φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίνε και η ΑΝΕΛ, φταίει και ο Χατζηπετρής. Αλλά κύριε Δάρα, εγώ διαφωνώ με μια λογική που λέει ότι τον πολίτη δεν τον νοιάζει ποιος ήταν χθες, ποιος είναι σήμερα, ποιος θα είναι αύριο. Όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του, είναι υποχρεωμένος να την ξαναζήσει. Πάντως, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Ναι. Εσύ δημοσιογραφικό σχόλιο κάνατε. Επειδή αναφερθήκατε σε μένα, λέω ότι ο πολίτης. Εσάς διάλεξε ο πολίτης. Τελείωσε. Το θέμα είναι να μην οι εκλογές, η προεκλογική περίοδο τελείωσε. Το γνωρίζω. Αυτό το πράγμα λοιπόν που τον ενδιαφέρει. Και τα σχόλια που έχουμε καθημερινά κυκλοφορούμε απέναντι σε εσάς. Εσείς κυκλοφορήσεις, κάνατε ένα δημοσιογραφικό σχόλιο. Τι γίνεται σήμερα και πάνω στο οποίο, σήμερα. Το οποίο εγώ αξιοποιώ προκειμένου να δώσω μία απάντηση. Ναι, όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα, ασφαλώς. Ο πολίτης λοιπόν πρέπει να ξέρει και από πού έρχεται και πού πάει. Για να μπορεί να κρίνει και αυτούς οι οποίοι σήμερα κάνουν μία προσπάθεια. Εμείς λοιπόν μέσα σε αυτό το δύσκολο πεδίο, με αυτές τις αντικσότητες, με αυτές τις δυσκολίες, με την οικονομία να είναι στο ναδύρ, προσπαθούμε. Ποιος θέλει για τις τράπεζες. Θα σας πω ποιος θέλει. Θα σας πω ποιος θέλει. Και δεν μπορώ να ακυρώσω, κύριε Στρέκα. Δεν μπορώ να ακυρώσω. Επειδή είμαστε δύο νέοι πολιτικοί, έτσι, κανείς δεν φταίει από εμάς για αυτά τα οποία έγιναν 40 χρόνια πριν. Ποιος θέλει δηλαδή. Εντάξει, αλλά είμαστε σε κάποια κόμματα. Συγγνώμη, κύριε Στρέκα. Ποιος θέλει για τα δύο δισεκατομμύρια. Εγώ δεν εκπροσωπώ τον εαυτό μου εδώ. Ποιος θέλει για τα 2 δισεκατομμύρια περίπου λιγότερα φορολογικά έσοδα φέτος που υποτίθεται ότι εσείς πατάσετε τον αθλητισμό. Ένα. Το βασικό απαντήστε. Γιατί αυτά τα 2 δις είναι που σας οδηγούν στο να φέρετε νόμου. Περαιτέρω φορολογικούς νόμους. Μισό λεπτό. Είμαστε αρκετά νέοι, αλλά δεν είμαστε και χθεσινοί. Τουλάχιστον νομίζω ότι από το 2010 και μετά ήμασταν αρκετά μεγάλοι για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. 1 εκατομμύριο άνεργοι, 200.000 επιχειρήσεις κλειστές, 27% πτώση της οικονομίας. Το εφτάμινο στο οποίο. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μία απάντηση, γιατί είμαστε και νέοι πολιτικοί. Έτσι. Άρα νέο ήθος διαλόγου, νέα επικοινωνία, νέα διασταύρωση επιχειρημάτων. Το προσπαθούμε να κάνουμε. Ναι, αλλά αφήστε να τελειώσω. Λοιπόν, αυτή την κατάσταση προσπαθήσαμε μέσα στο εφτάμινο να τη σταματήσουμε. Αυτό ήταν το εφτάμινο. Αυτό ήταν το εφτάμινο. Να σταματήσει η δημοσιονομική προσαρμογή, η λιτότητα, σταμάτησε. Η πίεση στους ασθενέστερους. Σταμάτησε. Δεν σταμάτησε. Αυξήθηκε. Και γιατί δεν σταμάτησε. Η πίεση αυξήθηκε. Επιτρέψτε μου. Ναι, για να κάνουμε διάλογο. Τώρα εσείς δεν κάνετε σαν παλιός πολιτικός. Σαν παλιός δημοσιογράφος. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, λέω, χωρίς αυτό να είναι καμία μοβή προς τον κύριο Δάρα και την κυρία Κατσίπη, οι οποίοι είναι συμπαθέστατοι. Αν κάνουμε ένα διάλογο. Επιτρέψτε μου. Να τελειώσω το επιχείρημα και μετά θα σας ρωτήσω. Αφήστε το να τελειώσει τα απάντηση. Θα σας ρωτήσω κι εγώ.
Πετύχαμε λοιπόν κάποια πράγματα μέσα στη συμφωνία να παραμείνουν ανοιχτά, τα οποία είναι πέρα και έξω από τη δική σας φιλοσοφία και εσείς δεν θα τα κάνετε γιατί έχετε άλλη ιδεολογική γραμμή πλεύσης στην Ευρώπη, όπως είναι το ζήτημα της ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ να είναι ανοιχτό, όπως είναι το ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως είναι το ζήτημα των ασφαλιστικών που η βασική στόχευση του συντηρητικού χώρου στην Ευρώπη είναι να δημιουργηθεί ως βασικός πυλώνας ασφάλισης η ιδιωτική ασφάλιση, ενώ η λογική, η προοδευτική και η αριστερή είναι η έμφαση στην ισχυροποίηση του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος. Αυτά είναι γνωστά. Και εκεί πέρα λοιπόν ήρθαμε αντιμέτωποι με έναν πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων στην Ευρώπη, ο οποίος είναι συντριπτικός όχι μόνο για την αριστερά την οποία εμείς εκπροσωπούμε, αλλά κυρίως για την Ελλάδα, την οποία την καταφέρατε μετά από 4 χρόνια κρίσης, ύφεσης και πτώσης να θεωρείται ακόμα το πειραματόζωο. Και εκεί πέρα κάναμε την υποχώρηση την οποία πολύ καλά γνωρίζετε και παραδεχόμαστε όλοι και αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες. Για να προχωρήσουμε όμως από εδώ και πέρα, και επειδή αυτά τα ζητήματα και στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης είναι ανοιχτά, για παράδειγμα, το ζήτημα του χρέους. Εγώ δεν έχω κάνει σαφές μέσα μου τι λέει αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση και οι 4 συνιστώσεις αρχηγοί που έχετε, που διεκδικούν την εξουσία. Συμφωνείτε με αυτό το οποίο είπε, έστω φραστικά, δεν λέω ο Τσίπρας που είναι κακός και όλοι ψάχνουν τον αντιτσίπρα, ο Ολάντ, ο Ντράγκη, από την άλλη πλευρά το έχουν πει τώρα και οι συμβάλλετε. Θα συμβάλλετε. Γιατί μέχρι πρώτη θυμάμαι... το έχουν πει όμως. Τώρα το έχουν πει ότι φυσικά. Κυρία Κατσίμη, εμείς δεν θέλουμε. Να απαντήσω όμως. Και τελειώνω με αυτό. Εμείς δεν θέλουμε μια άγωνη αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Θα θέλαμε να μπορέσουμε να την επηρεάσουμε θετικά και να τη μετατοπίσουμε, αν όχι στη θέση μας, να είναι ανεκτική στη θέση μας για μια βιώσιμη διαπραγμάτευση του χρέους και να συμβάλλει θετικά, πώς, όχι ερχόμενοι σε ένα πάνελ και λέγοντας ναι, σωστά τα λέει ο Ζαχαριάδη, σωστά τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας και κανένα τηλέφωνο στη Μέρκελ. Λοιπόν, ακούστε να σας πω, αν μου επιτρέπετε, για το θέμα του χρέους, κύριε Ζαχαριάδη, θα σας πω σε ένα αντίστοιχο πάνελ.